Φορώντας μαντήλα στο κεφάλι, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί. Το μονοήμερο ταξίδι της έγινε με στόχο να διευθετηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά. Η Φεντερίκα Μογκερίνη συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας του Ιράν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ενέργειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η προσωπική μου δέσμευση είναι αυτή ακριβώς. Να περάσω το μήνυμα σε όλη αυτή την περιοχή, στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικά στη διεθνή κοινότητα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία πρόκειται να βελτιώσει την ασφάλεια, αρχικά σε αυτή την περιοχή, καθώς είναι μια συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και είναι μια ισχυρή και καλή συμφωνία. A solid one, a good one. Ο συνεργάτης του Euronews μεταδίδει. Το Ιράν εξελίχθηκε σε σταυροδρόμι της διπλωματίας. Την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός Αντικαγκελάριος, την Τρίτη η Φεντερίκα Μογκερίνη και την Τετάρτη ο Λοράν Φαμπιούς. Όλα καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα του Ιράν και της Δύσης να ενδυναμώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις. Τζαβάντ Μοντάζιδη, Euronews, Τεχεράν.